Να ρωτήσω αν κατά την κρίση σας υπάρχει θέμα μουζάλα για την κυβέρνηση και αν τίθεται θέμα σύμπλευσης, συμπόρευσης με τους ΑΝΕΛ. Εγώ θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Παρακαλώ. Για τον κύριο Μουζάλα, και θα ήθελα να πω πριν να συγχαρώ καταρχάς την πρωτοβουλία αυτή που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Είναι πολύ σημαντική και δυστυχώς σήμερα όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια που γίνεται πισκιάζεται από ένα θέμα στο οποίο αποδίδεται υπέρ το δέον, αν μου επιτρέπετε, σημασία και εξηγούμε. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είπε ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε στον όρο Μακεδονία. Εκ παραδρομής είναι ένας άνθρωπος, ο κύριος Μουζάλας. Εγώ τους ανθρώπους τους κρίνω από τα έργα και τις ημέρες τους. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μάχεται, δουλεύει νυχθημερών, έχει δώσει όλες του τις δυνάμεις και την ψυχή του στη διαχείριση ενός πολύ δύσκολου θέματος, όπως είναι το προσφυγικό. Ως εκ τούτου έχει και αυτός δικαίωμα να κάνει κάποιο λάθος. Και να πω και κάτι τώρα σε αυτό. Να περισσεύει και λίγο υποκρισία. Δηλαδή, όταν τα πιο επίσημα χείλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από τον Καγκελάριο της Αυστρίας, από Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, αναφέρονται στη γείτονα χώρα ως Μακεδονία, στιγματίζοντας την Ελλάδα, γιατί κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε και όλα τα πειρά στράφηκαν κατά του Μουζάλα. Εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιη. Ένα χρονικό μισό λεπτάκι, για να είστε ακριβοδίκαιοι, πρέπει να αποτυπώσετε τα πράγματα και όπως συνέβησαν. Τα πρώτα βέλη, την πρώτη επίθεση ο κύριος Μουζάλας, στο οποίο μπορεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να συμφωνεί με αυτό που περιγράφεται, δεν τα δέχτηκε από την αντιπολίτευση. Τα δέχτηκε από την κυβέρνηση, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησης που συντίθεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τους ανεξάρτητους Έλληνες ζητά την παραίτηση Μουζάλα. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω εκ μέρους του, ούτε είμαι στο μυαλό του κυρίου Καμένου. Αλλά είστε κυβερνητική βουλευτή. Ναι, εντάξει, εγώ σας είπα ότι ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Μουζάλας, είπε ότι εκ παραδρομής χρησιμοποίησε αυτό τον όρο. Κοιτάξτε, με όλη αυτή την κούραση και την ένταση των ημερών, είναι απολύτως εύλογο και θεμητό κάποιος να κάνει ένα λάθος. Λοιπόν, ένα λεπτό, τι θα κάνουμε τώρα. Συγγνώμη για τη διακοπή, επειδή πρέπει να πάμε στον Μέγαρο Μαξίμου.